Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή βράδυ στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, εκπομπή Πόλης Πολίτης Πολιτική. Η πολιτική επικαιρότητα είναι θερμή, μας δίνει πολλές αφορμές για να συζητήσουμε. Έχουμε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και θα έλεγα πως το κλίμα έχει πολλωθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα με αφορμή και το θέμα της δικαιοσύνης και των τηλεοπτικών αδειών. Τη Δευτέρα έχουμε και την προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της διαπλοκής, όπως αποφασίστηκε πριν περίπου 2 εβδομάδες σε αντίστοιχη διαδικασία για την παιδεία που είχε πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Έχουμε φυσικά ανοιχτό το θέμα της αξιολόγησης που συνδέεται και με τις διαπραγματεύσεις με το χρέος και σε εξέλιξη και τη σύνοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο επίκεντρο, τα θρησκευτικά, το Σύνταγμα, πολλά ζητήματα που έχουν πυροδοτήσει πολιτικές αντιπαραθέσεις. Θα τα συζητήσουμε αυτά στη σημερινή εκπομπή, όπως και ζητήματα που αφορούν την τοπική πολιτική επικαιρότητα, όπως φέρει πριν το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων εδώ, εταιριών της Θεσσαλονίκης, ΕΙΑΘ, Εγνατία Οδός. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, φυσικά και το λιμάνι. Ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης είναι ο συντονιστής της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημητριάδη. Γεια σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαρτζόπουλε. Yes. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Και ο νεοεκλεγής γραμματέας της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρήστος Παπαδούλης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και σιδεροκέφαλος εύχομαι. Καλωρίζικος. Είστε καλή στην εκπομπή. Να είστε καλά. Κύριε Δημητριάδη, πώς πάνε τα πράγματα? Πάρτι είδαμε χθες. Όπως τα βλέπετε. Πάρτι είδαμε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώς καλά, είναι, πώς τα αξιολογείτε? Τυπική διαδικασία με την ευκαιρία της έναρξης της νέας περίοδου της Βουλής. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη χώρα κυρίως. Δηλαδή να κλείσουμε όσα υπολείπονται από την πρώτη αξιολόγηση, να περάσουμε στη δεύτερη, να τελειώσουμε και με αυτήν τέλος Οκτωβρίου ή μέσα στο Νοέμβρη, για να μπούμε επιτέλους στη διαδικασία για τη συζήτηση για το χρέος. Για την αποβίωση του χρέους με τον οποιοδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, όπως γιατί το νομίζω, όπως βλέπετε και από τις δηλώσεις πολλών αξιωματούχων, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα για την πρόοδο της χώρας. Και κατά τα ψέματα, χωρίς ρύθμιση του χρέους, δύσκολα θα είναι τα πράγματα γενικά για την οικονομία της χώρας, γενικά για την πορεία της χώρας. Προφανώς αυτή η ιστορία με τις συνεχείς δημοσιονομικές παρεμβάσεις, με τη συνεχή λιτότητα, με την οικονομική ασφυξία, βλέπετε ότι είναι αδιέξοδη. Το θέμα όσο είναι για να σφίγγουμε το ζωνάρι, δηλαδή δεν πρόκειται να βγούμε. Επειδή το θέμα του χρέους προβλέπεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας που έχει κάνει η χώρα μας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα είναι αν πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, γιατί θυμάμαι και την απόφαση του Eurogroup του 12, του Νοεμβρίου του 12, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Βαρτζόπουλε. Εσείς ήσασταν Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης τότε και τα ζούσατε από κοντά. Που ουδέποτε, με ευθύνη κυρίως των εταίρων μας, υλοποιήθηκε ώστε να μπουν πάλι ζητήματα ρύθμισης της βιωσιμότητας του χρέους. Κοιτάξτε, υπάρχει μία εφαρμογή των διαδοχικών μνημονίων για πολλά χρόνια που έχουν φτάσει στα όρια τους τα αποτελέσματα. Έχει γίνει φανερό σε όλους ότι δεν μπορούμε να βγούμε. Χωρίς απομείωση του χρέους, δεν μπορούμε να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Το Δουνουτού το λέει από την αρχή. Εντάξει, το λέει και δεν κάνει και πολλά πράγματα γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι το ακούσατε και χθες από τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Μοσκοβιτσής στο Ευρωκοινοβούλιο προχθές. Χθες ο μόνο ο Σόιμπλε έχει στεναρές αντιστάσεις. Ο Σόιμπλε επιμένει ότι το ζήτημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος. Είναι πάντως, κύριε Δημητριάδη, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξος ή και ικανοποιημένος θα έλεγα, επειδή ξέρω ότι στο ΣΥΡΙΖΑ τα λέτε πολλές φορές και για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένος είστε, όταν ακόμα και τώρα είπατε εισαγωγικά πως μιλάμε να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, η οποία προβλέπεται να κλείσει τον Νοέμβριο του 2015. Και περάσαμε και το καλοκαίρι, καλά, περάσαμε και τα προαπαιτούμενα, ξαναήρθαν τα 15 εντάξει, που είχαν καθυστερήσει. Και εμείς ακόμα κλείνουμε τα προαπαιτούμενα. Πότε θα κλείσει, δηλαδή, όταν κάναμε τόσο καιρό να κλείσουμε την πρώτη αξιολόγηση, και ακόμα είναι ανοιχτή. Πότε θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, για να πάμε μετά στο χρέος, που ο κύριος Τσίπρας λέει όλα αυτά θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Δεν βγαίνουν δηλαδή ημερομηνίες. Λοιπόν, θα θυμάστε ότι και δεύτερη αξιολόγηση τώρα εργασιακά και καυτά ζητήματα δεν είναι τώρα. Ναι, αλλά υπάρχει μια προεργασία. Ναι, υπάρχει μια προεργασία για αυτά τα ζητήματα. Λέω ότι στο τρίτο μνημόνιο, στη συμφωνία που κάναμε, δηλαδή και υπογράψαμε ή ψηφίσαμε στη Βουλή όλοι πλην ΚΚΕ και Χρυσής Αυγής,
Όλοι την ψηφίσαμε. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι. Όποιος υπήρχε εκεί. Επιμερίζεται τώρα το βάρος μου. Λοιπόν, όχι, δεν επιμερίζω τίποτα. Δεν επιμερίζω τίποτα. Θέλω να πω ότι ψηφίσαμε και ό,τι δεν είχαν υλοποιηθεί από το προηγούμενο μνημόνιο. Που σημαίνει ότι υπήρχε ένας όγκος προαπαιτούμενων για να υλοποιηθούν. Αυτό το πράγμα τραβάει τις διαδικασίες προς τα πίσω. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ένα εξάμηνο ή ένα οκτάμηνο στην ιστορία. Το πρόβλημα είναι αυτά που συμφωνήσαμε όλοι μαζί στο Eurogroup να εφαρμοστούν. Εμείς λέω ότι ως κυβέρνηση, ό,τι ήταν να κάνουμε, ό,τι συμφωνήσαμε, το υλοποιούμε. Λέω ότι από τη στιγμή που τράβηξε τόσο η πρώτη, πώς είστε τόσο αισιόδοξοι ότι μέσα στον Οκτώβριο θα κλείσει η δεύτερη και θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα και σε κάποιες θετικές εξελίξεις για το χρέος που είπε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, μου φαίνεται περισσιόδοξο αυτό, δηλαδή, πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι περισσιόδοξο. Τουλάχιστον αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου, τα βραχυπρόθεσμα για την απομείωση του χρόνου να συμφωνηθούν. Κύριε Βαρτζόπουλε, τα δικά σας σχόλια. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, τα πράγματα οδεύουν νομοτελειακά εκεί που θα πηγαίναν ούτως ή άλλως. Η δική μου προσέγγιση είναι αυτό. Ποιος θα σας πω στη σύγκρουση και στη σύγκρουση του μιας αριστερής κυβέρνησης, πραγματικά αριστερής κυβέρνησης, όπως είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με ένα αστικό φιλελεύθερο ευρωπαϊκό καθεστώς. Δηλαδή, είναι λάθος η προσέγγιση και πολλών δημοσιογράφων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απεμπολεί τις αριστερές του καταβολές και προσαρμόζεται ή μεταλλάσσεται κτλ. Όλα αυτά είναι λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που είναι, ένα πραγματικά αριστερό κόμμα το οποίο προσπαθεί μέσα σε ένα ξένο και εχθρικό για αυτό περιβάλλον να εφαρμόσει μια αριστερά πολιτική, να αλλοιώσει και να καταρρύψει το αστικό καθεστώς. Δεν εφαρμόζει σωστά την Τρίτη Συμφωνία, δηλαδή αυτό καταλογίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει από τα του μνημονίου αυτά τα οποία είναι συμβατά με την αριστερή του φυσιογνωμία. Ποια είναι αυτά και ποια δεν είναι αυτά? Καταρχήν, δεν μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε μέτρα προβλέπει το μνημόνιο, τα οποία σκοπό έχουν να απελευθερώσουν αγορά, να αυξήσουν δηλαδή την ανταγωνιστικότητα, να απελευθερώσουν τα επαγγέλματα. Δεν προωθεί τη μείωση των διοικητικών βαρών στις επιχειρήσεις, διότι αυτό προβλέπει, παραδείγματος χάρη, μια μεγάλη ελάφρυνση της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας, που δεν είναι δυνατόν να την κάνει όταν ο υπουργός είναι οικολόγος. Και κυρίως δεν προωθεί τις ιδιωτικοποιήσεις. Έτσι, μόνο αντιλαμβάνεστε ότι κάνει αυτά τα οποία είναι υποχρεωμένος να κάνει για να μην έρθει σε άμεση σύγκρουση με τους δανειστές. Από την άλλη πλευρά βάζει τους φόρους, γιατί είναι συμβατή η φόρη με την, αν θέλετε, αριστερή προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Κατά συνέπεια, η σύγκρουση είναι δεδομένη και θα έρθει στο σημείο που θα επιλέξει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που θα επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ιεραρχία. Και αυτό θα γίνει. Το ζήτημα του χρέους, πιστεύετε, θα είναι αυτό? Όχι, δεν θα είναι στο ζήτημα του χρέους. Ζήτημα του χρέους δεν υπήρξε ποτέ. Όλα αυτά είναι φαντασιώσεις του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα του χρέους. Δεν υπάρχει συμφωνία που μιλάει για απολύτως μέτρα. Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα. Αστείευεστε, όχι καθόλου. Θα έπρεπε να σας πω το εξής. Ότι αυτοί που μιλούν για μια τέτοια συμφωνία προφανώς δεν έχουν γνώση των τεχνικών λεπτομεριών και της δομήσεως του ελληνικού χρέους. Το ελληνικό χρέος είναι ένα χρέος το οποίο έχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά τις κεντρικές τράπεζες των άλλων χωρών και το οποίο δεν κόβεται ούτε ρυθμίζεται. Ναι. Και όποιος πιστεύει το αντίθετο, απλώς δεν ξέρει τι λέει. Το κομμάτι το υπόλοιπο του χρέους έχει δύο. Συζητάμε για κούρεμα. Έχει δύο σκέλη. Αφήστε με να τελειώσω. Έχει δύο σκέλη. Δεν είναι μόνο το ένα, το σκέλη. Το ένα το σκέλος είναι. Από την ατζέντα αυτό, έτσι, είναι το διακρατικό. Ναι. Το ένα το σκέλος είναι το διακρατικό, το οποίο έχει το memorandum, ας πούμε το μνημόνιο της πρόβλεψης δηλαδή του χρεοστασίου, που είναι για 10 χρόνια. Μέχρι το 21 είναι. Τόσο. Λοιπόν, κατά συνέπεια, μέχρι το 2021, αυτό το οποίο μπορεί να γίνει εξ αντικειμένου είναι ελάχιστο. Swap επιτοκίων μπορεί να γίνει και μετατόπιση των επιτοκίων αποκειμενόμενα στα σταθερά. Αυτό, η επίδρασή του στην εξυπηρέτηση του χρέους είναι ελαχίστη. Άρα μιλούμε μόνο. Εσείς τα χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση όμως, μιλούμε. Σημαία το είχατε το θέμα του χρέους. Δεν το είχαμε καθόλου. Σημαία, κάνετε λάθος. Πώς κάνω λάθος? Κάνετε πολύ. Ξεχνάτε λάθος. Τον κύριο Σαμαρά που ήταν. Εμείς λέγαμε αυτό το οποίο λέμε. Λέμε και τώρα. Επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα. Λέμε και τώρα. Και λέγατε ότι οι κακοί Ευρωπαίοι δεν υλοποιούν τις αποφάσεις για το χρέος. Θα με επιτρέψετε να σας πω. Μα ότι... δεν τα λέγατε. Όχι, βεβαίως. Εμείς λέγαμε αυτό που λέγεται και τώρα, ότι η ρύθμιση του χρέους μπορεί να γίνει μόνο για μετά το 2021 και μετά, κατά βάση δηλαδή αυτό που λέω. Απλά πράγμα. Ρύθμιση του χρέους εννοείται με κούρεμα, εσείς? Με κούρεμα εννοείται. Όχι, όχι. Ρύθμιση του χρέους. Μιλούμε για επιμήκυνση, μείωση επιτοκίου κτλ. Κύριε Δημητράδη, ένα σχόλιο και κούρεμα δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Νομίζω πλέον έχει φύγει από την ατζέντα. Νομίζω
ότι όλη η ιστορία για την απομείωση του χρέους είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Τα τεχνικά κομμάτια, το πώς δηλαδή θα υλοποιηθεί αυτό, είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Το θέμα είναι να κατακτήσουμε την υλοποίηση, να κατακτήσουμε την υλοποίηση όσων υπογράφηκαν στο Eurogroup, το οποίο, στο οποίο συμφωνήθηκαν τα συγκεκριμένα μέτρα. Και για το θέμα του χρέους. Ορίστε, κύριε Παπαδούλη, να ακούσω και τα δικά σας σχόλια και θα σας θέσω. Είναι πολύ ενδιαφέρον να συζητάμε για το χρέος. Θα ήθελα να θυμίσω καταρχάς ότι η μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή έχει γίνει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Και δεύτερον, το τελευταίο κούρεμα το οποίο υπήρξε σε ομόλογα ήταν αυτό το οποίο έγινε με το PSI. Mm-hmm. Και με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Και με υπουργό οικονομικών τον κύριο Βεντζέλο. Η μεγαλύτερη προσφορά που έγινε από πλευράς απομείωσης του χρέους ήταν επί υπουργές Βεντζέλο. Για να λένε τα πράγματα. Τελειώσαν τα αποθεματικά στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα ταμεία. Είχε μια σειρά μεγάλων επιπτώσεων. Απομείωση του χρέους, πληρώσαμε δηλαδή και δεν μας έμεινε τίποτα. Τελικά θέλουμε να σας πω. Φυσικά δεν θα γίνει έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται μείωση του χρέους. Προφανώς, αφού έγινε κούρεμα σε όλους τους όσους κάτι είχαν ομόλογα. Μόνο. Όχι, κάνετε λάθος. Δέχτηκαν το 98, αν θυμάμαι το 98,7. Υπήρχε καταρχάς προϋπόθεση προκειμένου να γίνει το PSI. Θα το ψάξετε και θα δείτε. Δεν χρειάζεται να το ψάξω. Μπορείτε να το. Υπάρχει, είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό ύστερα, αν γνωρίζετε. Το εξωτερικό. Δεν. Το χρέος ήταν επίσης μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια της κυβέρνησης. Και γνωρίζετε ότι είναι ακόμα περισσότερο δύσκολο οι ιδιώτες να δεχτούν τόσο μεγάλο κούρεμα στα ομόλογα τα οποία έχουν αγοράσει. Το κυνηγάνε νομικά. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως. Το κυνηγάνε νομικά. Ήταν PSI, private sector. Κατά συνέπεια δεν αφορά όλα αυτά που λέτε. Ήταν private sector. Οτιδήποτε έγινε, έγινε επειδή τα αποθεματικά των ταμείων ήταν σε μια συγκεκριμένη ομολογιούχο κατάδυση. Αυτό είναι δεδομένο. Διότι τα ταμεία δεν είναι official sector. Αλλά η άποψη ότι αυτό εδώ έχει οποιαδήποτε σχέση με τη συντάξη είναι. Αντιλαμβάνεστε, εκτός συζητήσεων ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκα ποτέ αποθεματικά ταμείων για την πληρωμή του συντάξεων. Δεν με ενδιαφέρει το τεχνικό κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι με ενδιαφέρει. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι έχασαν τα νοσοκομεία, τα ταμεία, τα πανεπιστήμια, οι ιδιώτες ομολογιούχοι έχασαν τα λεφτά τους. Αυτό ξέρω. Άρα, αν ήταν private ή οτιδήποτε άλλο. Αδιάφορο για μένα. Αδιάφορο. Κάποιος θα χάσει. Όχι. Λοιπόν, ας χάσουν οι τράπεζες. Καταρχάς. Ποτέ δεν κουρεύονται τράπεζες. Ας χάσουν οι τράπεζες. Εξ ορισμού δεν κουρεύονται ποτέ. Ωραία. Και οποιαδήποτε νέα ρύθμιση του χρέους θα γίνει πάλι δεν θα δώσουμε τον χρόνο στον κύριο Παπαδούλη να αναπτύξει τις απόψεις τώρα. Καταρχάς. Θα συμφωνήσω στη βάση ότι δεν είναι το μεγάλο ζήτημα το κούρεμα του χρέους. Mm-hmm. Υπό την έννοια ότι πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως έχουν πολύ μεγαλύτερο χρέος από το ελληνικό. Mm-hmm. Ωραία, το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα, να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου μπόρεσε και έβαλε τη χώρα σε ένα τέτοιο ρυθμό, φάνηκε ότι αρχίσαμε να βγαίνουμε στις αγορές. Ήδη είχαμε αρχίσει να δανειζόμαστε με κάποια χαμηλά επιτόκια και κάποια μικρά ποσά. Δυστυχώς. Ωραία. Όπως και ο κύριος Σαμαράς, όταν υπήρχε η κυβέρνηση Παπανδρέου, είχε μια αντιμνημονιακή πολιτική, ο κύριος Τσίπρας δεν είχε την υπομονή και οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, μη βοηθώντας να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ωραία. Με αποτέλεσμα την συνέχεια όπως την ξέρουμε. Για να ακολούθησε ένα πεντάμινο όπου ο κύριος Βαρουφάκης, ζώστηκε με πυρομαχικά και προσπαθούσε να πολεμήσει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, λες και οι Ευρωπαίοι θέλουν πάντα νομοτελειακά το κακό της Ελλάδος. Οι οποίοι μας έχουν δανείσει εδώ και πόσα χρόνια με πολύ μικρότερα επιτόκια από ό,τι ήδη δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει στο δημοψήφισμα, το οποίο στέγνωσε τις τράπεζες και στη συνέχεια είχαμε την εξέλιξη στα capital controls. Κύριε Παπαδούλη, κάνετε ένα άλμα. Εσείς φτάνετε στο 2015 και προσπερνάτε φερρυπίν και την προημερών δήλωση του κυρίου Προβόπουλου στην Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια κομμάτων. Και ο κύριος Προβόπουλος θα έπρεπε να τα πει, φαντάζομαι, αυτά όσο ήταν διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Νομίζω ότι τα είχε πει και τα αποτυπώνει στο βιβλίο του και ο κύριος Παπακοσταντίνου, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαβάσει. Mm-hmm. Που λέει ότι ήταν η καθυστέρηση της κυβέρνησης του Παπανδρέου. Γιατί οι εταίροι μας και οι αγορές δώσανε χρόνο, αλλά μέτρα και κινήσεις δεν γίνανε από την κυβέρνηση Παπανδρέου. Άρα, μήπως δεν χρειαζόταν να φτάσουμε εξ αρχής σε αυτή την κατάσταση που φτάσαμε. Κοιτάξτε, μετά το πρώτο μνημόνιο. Μπορώ να σας πω ότι
Από το 2004 στο 2009 διωγγώθηκε το χρέος, οπότε για αυτόν τον λόγο δεν τα λέω εγώ όμως εσείς, τα λέει ο κύριος Προβόπουλος. Ο κύριος Προβόπουλος που ήταν διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος όφιλε μεταξύ του 7 και 9 που έγινε η διώγγωση του χρέους να το επισημάνει δημόσια. Το είχε επισημάνει. Δεν νομίζω ότι το είχε επισημάνει. Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Αυτό νομίζω έχει κλείσει, το έχει παραδειχτεί και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Παπακοσταντίνου. Δεν το είχε επισημάνει ίσως με τέτοιο τρόπο που να γίνει δημόσια γνωστό και να μπορέσουν να αντιληφθούν. Κοιτάξτε. Αυτό το οποίο επήγει να αντιληφθούμε όλοι οι πολιτικοί χώροι είναι ότι αν το 9 ή το 12 ή το 14 τα κόμματα που ήταν τότε στις δύο ή τρεις πρώτες θέσεις είχαν αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης και χάρισαν να αποκτήσουν μια πολιτική, θα είχαμε πολύ γρηγορότερα βγει από το μνημόνιο, όπως άλλες χώρες. Ωραία, δεν θέλω να μιλάμε για το παρελθόν. Γιατί θα αναγκαστώ τώρα να θυμηθώ προφανώς και για την προεκλογική στάση του 9 και δεν θέλω να μιλάμε για το 9. Ακριβώς. Ας μιλήσουμε για το 9. Είδατε ότι έβαλα μέσα και το 9. Θα εγκλωβιστούμε. Ναι, έχετε δίκιο, σωστά. Εντάξει. Και θα εγκλωβιστούμε σε μια παρελθοντολογία. Τι βλέπετε τώρα να. Βλέπετε πως ο σχεδιασμός της κυβέρνησης βγαίνει. Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν βγαίνει για το λόγο τον οποίο ανέφερε ο κ. Βαρτζόπουλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής είναι ένα κόμμα το οποίο είχε μια τόσο αντιδραστική πολιτική απέναντι στο μνημόνιο, απέναντι σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, απέναντι σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση, απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή στο κράτος, όπου αναγκαστικά αναγκάστηκε να πάει σε δεύτερες εκλογές προκειμένου να μπορέσει να φτιάξει μια λίστα με βουλευτές οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα, αλλά βλέπουμε ότι πάλι δυσκολεύεται. Έχει μείνει με μια ισχνή πλειοψηφία και δυσκολεύεται να περάσει μέτρα τα οποία ο ίδιος αντιπολιτευόταν επί πολλά χρόνια. Μάλιστα. Οπότε αυτό εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο. Χρειάζεται ευρύτερη συνένεση. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης σε απλά θέματα. Τι δίνετε εσείς συνένεση στην κυβέρνηση? Θα δώσουμε συνένεση σε πράγματα τα οποία βρίσκονται προς θετική κατεύθυνση και τα οποία συμφωνούμε. Εσείς, κύριε Βαρτζόπουλε, δίνετε συνένεση στην κυβέρνηση? Όχι, εμείς δεν είμαστε. Το Πασόκ είναι σοσιαλδημοκράτες. Γι' αυτό υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχουν και μια προσέγγιση από τα ευρωπαϊκά, βλέπετε κιόλας. Κοιτάξτε να δείτε, σας επαναλαμβάνω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πραγματική αριστερά. Και όλα τα το αντιθέτου λεγόμενα και πιστευόμενα είναι λάθος. Δεν υπάρχει δυνατότητα δικής μας συγκλήσεως με την πραγματική αριστερά. Στο και Απόστολος. Ο κ. Μεμαράκης φαίνεται δεν συμφωνεί μαζί σας. Ναι, ο κ. Μεμαράκης έχει μια, ας πούμε, πατριωτική προσέγγιση σε γενικότερα ζητήματα. Ρώτησε, κύριε Βαρτζόπουλο, να την εκφράσει στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας πάνω στην επετειακή εκδήλωση του κόμματος που είχε διοργανώσει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Δύσκολα τα πράγματα. Πάντως και εμένα μου φαίνονται, κύριε Δημητριάδη, και επιμένω σε αυτό, στα χρονοδιαγράμματα τήρησης, δηλαδή της δεύτερης αξιολόγησης. Λοιπόν, εμείς είμαστε και γραμμσιανοί, ξέρετε. Ναι. Αντιμετωπίζουμε την απεσιοδοξία της γνώσης με την αισιοδοξία της βούλησης. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, κυρίως διότι έχουμε αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη. Δηλαδή, όταν ξεκινούσε. Σας εμπιστεύονται αυτό, εννοείται. Και όχι μόνο. Αλλά έχουμε οικοδομήσει συμμαχίες. Αυτό το κλίμα στην Ευρώπη έχουμε το οικοδομήσει και πριν το 2015, κύριε Δημητριάδη. Όχι, δεν ήμασταν έτσι. Όχι, μισό λεπτό. Δεν υπήρχε. Έτσι. Μου επιτρέπετε. Ναι. Δεν υπήρχε η ρητορία ότι εμείς θα πείσουμε με την Ευρώπη. Με τους λαούς της Ευρώπης θα πάμε μαζί κλπ. Και μετά ήρθε η δήλωση ότι. Δεν μας βγήκε, κυρία Πραγματεύση. Δεν μας βγήκε, όμως. Τώρα θα βγει, δηλαδή. Προσέξτε, ναι. Προσέξτε. Ναι. Από την μεγάλη νύχτα της διαπραγμάτευσης, όπου στο τέλος μας στήριξε ένα τμήμα της Σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή και ο Ρέτζι και ο Ολάν, μέχρι σήμερα, όπου φτάσαμε πριν από ένα μήνα σχεδόν στη Σύνοδο των ηγετών των Μεσογειακών χωρών, που αυτή η Σύνοδος είχε αντανάκλαση στις πολιτικές, στις επιλογές. Την επομένη, τη μεθεπομένη, βγήκε ο Γιουγκέρ και είπε διαφορετικά πράγματα. Διπλασίασε το πακέτο του. Είπε ότι πρέπει να βγούμε από τη λιτότητα. Στην Πρατισλάβα άνοιξε ένας δρόμος για μια διαφορετική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Άρα, εσείς πάτε την άλλη Παρασκευή. Θεωρούμε ότι έχουμε οικοδομήσει στοιχειωδώς μια συμμαχία με ένα κομμάτι της Σοσιαλδημοκρατίας, με τους πράσινους έτσι κι αλλιώς υπήρχε από πριν. Είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση για να παλέψουμε κάποια πράγματα. Μικρή το Πασόκ είναι η εξαίρεση της Σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη. Όχι, ναι, σε σχέση με την αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντέχετε εσείς, αντέχετε, πιστεύετε. Ως κόμμα. Ως κυβέρνηση. Ως κυβέρνηση προφανώς αντέχουν. Ναι. Η ιστορία της αριστερής παρένθεσης έχει ξεχυλώσει, βλέπετε. Δηλαδή, παρά τώρα την άλλα συνεχή σενάρια. Επίθεση. Ακούμε σενάρια δεξιάς παρένθεσης. Από διάφορους. Όχι, κύριε Δημητριάδη, να το όχι, εμείς λέμε εκλογές το 19 και πιστεύω. Τώρα την Παρασκευή που θα πάτε στο συνέδριο, εσείς τι θα πείτε για την κυβέρνηση? Την Πέμπτη ξεκινάτε. Ναι, πέμπτη. Ωραία, νόμιζα Παρασκευή με Κυριακή. Την Πέμπτη λοιπόν που θα πάτε στο συνέδριό σας, τι θα πείτε? Είμαστε ικανοποιημένοι εμείς από την πορεία της κυβέρνησης?
δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Κάναμε κάποια βήματα, αλλά υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν και δεν έγιναν. Και από την κυβέρνηση, αλλά και από εμάς, ως κόμμα δηλαδή. Τη στήριξη παρήχαμε, τι επεξεργασίες κάναμε για να μπορέσει η κυβέρνηση να στηριχθεί σε αυτές και να κάνει επιλογές. Αλλά νομίζω ότι σε σχέση με το παρελθόν είμαστε πολλά βήματα μπροστά, κυρίως διότι σε αυτή τη φάση εμείς διαχειριζόμαστε τις τύχες της χώρας και πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ θετικότερες από ότι αν τις τύχες της χώρας τις διαχειρίζονταν είτε η Νέα Δημοκρατία είτε στη συνεργασία με τον Πασόκ. Και μετά ένα σχηματισμός. Ο κύριος Βαρτζόπουλος το λέει καθαρά και τον ευχαριστώ για αυτό ότι είμαστε μια αριστερή κυβέρνηση, ένα αριστερό κόμμα, παρότι είμαστε συμμάχικη κυβέρνηση. Γι' αυτό είμαστε. Δεν είμαστε κάτι άλλο. Προσπαθούμε και στα πλαίσια της συμφωνίας και στα πλαίσια του μνημονίου κάποια πράγματα να τα κερδίσουμε. Βάζει ένα αριστερό πρόσημο. Όπως την ιστορία με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Όχι, ας τους συνταξιούχους. Δεν μιλάω γι' αυτό. Πείτε στο είπα, γιατί ξέρω ότι υπήρχε και η ανακοίνωση επίσημη που αποδοκίμαζε. Φαντάζομαι. Ναι, θα τα πούμε και τα θρησκευτικά, θα τα πούμε όλα. Κύριε Δημητριάδη, και μετά ένα σχηματισμό. Θέλει ένα φρεσκάρισμα το πράγμα και επικοινωνιακό και λειτουργικό. Να σα πω. Γιατί ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για προς τα εκεί το προγραμμάτιζε, ας πούμε, έτσι, το συνέδριό μας. Έτσι κι αλλιώς όλες οι κυβερνήσεις. Θα γίνουν και οι εσωτερικές όλες οι κυβερνήσεις, τώρα, και περίπου στα δύο χρόνια. Αλλά νομίζω ότι ο ανασχηματισμός θα γίνει μετά το κλείσιμο της συμφωνίας για το χρέος. Ώστε να συμμετοποιήσει, λέτε, μια νέα... Μια καινούργια πορεία. Εσείς, για τότε το κύριε Βαρτζόπουλε, επιμένετε στο αίτημα για εκλογές. Τώρα, εμένα βέβαια μου κάνει μια αντίφαση αυτό και θα σας την πω. Ξέρω ότι εσείς θα απαντήσετε με ειλικρίνεια. Ο κύριος Μητσοτάκης εκλέχθηκε τον Ιανουάριο. Mm. Από την πρώτη στιγμή έλεγε πάμε σε εκλογές, πάμε σε εκλογές, ενώ 6 μήνες πριν είχαν γίνει εκλογές. Από τη δεύτερη. Από τις δεύτερες εκλογές. Όχι, όχι, εννοώ για την πρώτη στιγμή. Ναι. Θα θυμάστε ότι τον πρώτο μήνα περίπου δεν καλά, είχε, εντάξει, δεν τώρα, είχε ακόμα θέση. Δεν είχε τακτοποιηθεί στο γραφείο. Μετά ξεκίνησε. Να βοηθήσω και τώρα ετοιμάζεις και εκτός αυτού που λέτε. Μα δεν το έθεσα. Ναι, γιατί ζητάμε εκλογές. Ναι, όχι, ναι, ζητάτε μεν εκλογές και μας λέτε παράλληλα, επειδή υπάρχει και η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ακριβώς. Ότι προτείνεται συνταγματική θεσμοθέτηση της εξάντλησης της τετραετίας. Βέβαια, και ζητάτε εκλογές από το εξάμηνο. Α, ναι, ναι. Εμένα αντίφαση μου κάνει. Ναι. Δεν αντιλαμβάνεστε το πλαίσιο αναφοράς όμως. Ενδεχομένως. Ναι. Ποιο είναι το πλαίσιο αναφοράς? Εμείς αναφερόμεθα σε καθεστώτα τα οποία λειτουργούν στα πλαίσια του αστικού δημοκρατικού καθεστώτος. Η παρουσία μιας αριστερής κυβέρνησης φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι προσπάθεια καθεστωτικής ανατροπής. Αυτό είναι καινούριο. Πώς το λέτε αυτό? Το λέω. Η Νέα Δημοκρατία. Εμένα μου ακούγεται πολύ βαρύ αυτό. Και όμως είναι. Έτσι, πραγματικότητες. Γι' αυτό δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, δεν είναι. Φυσικά είναι η δημοκρατική κυβέρνηση. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι δημοκρατική. Με μεγάλη διαφορά από αυτό. Αλλά είναι μια κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κυβερνήσει, είναι εκτροπή. Προσπαθεί να λιώσει τη φυσιογνωμία του αστικού καθεστώτος σε βασικούς πυλώνες. Όπως είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δικαιοσύνη και η παιδεία. Αστειεύεστε. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια αλλοιώσεως της φυσιονομίας του αθλητικού καθεστώτος σε αυτούς τους τρεις πυλώνες. Και ως εκ τούτου πρέπει να φύγουν το ταχύτερο δυνατόν. Δεν αστειεύουμε καθόλου. Μακάρι να αστειεύουμε. Στην παιδεία, στη δικαιοσύνη. Γίνεται μια προσπάθεια αλλοιώσεως της φυσιογνωμίας του αθλητικού καθεστώτος της χώρας. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια αποξενώσεως της παιδείας της Ελλάδος από την Ορθοδοξία. Είναι μια προσπάθεια. Αυτό είναι μια πολιτική εκτίμηση που κάνετε όμως. Φυσικά εκτίμηση. Όλα είναι πολιτικέ εκτιμήσει. Ναι. Θέλω να πω ότι. Εντάξει. Μια πολιτική εκτίμηση. Φυσικά. Δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Εκτροπή. Ότι μιλάμε για εκτροπή. Να προσπαθούν να λιώσουν. Τι είναι η αλλίωση του αστικού καθεστώτος? Εσείς πώς την καταλαβαίνετε? Αλλάζουμε την παιδεία. Δεν ξέρω, βλέπω εσείς την. Αλώνουμε τη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αδιανόητο για ένα αστικό καθεστώς Ευρωπαϊκής χώρας. Αδιανόητο. Τι ακριβώς έγινε δηλαδή? Τι ακριβώς έγινε? Φυσικά η κυβέρνηση αυτή έδωσε εντολή στον πρόεδρο. Προφανώς. Είσαι στα μπροστά δηλαδή. Όταν ο Τσίπρας έλεγε στον πρόεδρο. Προφανές. Αυτό το είπαν οι δύο αντιπρόεδροι δηλαδή αμέσως πριν σαφώς. Και αυτό το οποίο γίνεται και στα μέσα μαζικής ενημερώσεις είναι αστείο. Οι αντιπρόεδροι που δεν προλάβουν να παραιτηθούν και κάτι να του υποστηρίξετε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά αν δεν αντιληφθούμε εμείς. Εμείς, αν δεν αντιληφθούμε ότι είναι μια ουσιαστική αριστερή προσπάθεια αλλοιώσεως του αστικού καθεστώτος, θα κάνουμε αυτό που έλεγε ο Λένιν. Θα τους δώσουμε το σκηνή να μας κρεμάσουν. Και εκτιμάτε ότι είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Γίνεται μια προσπάθεια και η δική μας δουλειά είναι να το αντιπαλέσουμε. Και ο μόνος τρόπος να το αντιπαλέσουμε είναι εκλογές. Εσείς βλέπετε εξελίξεις, πολιτικές εξελίξεις? Βλέπω εξελίξεις, ναι. Όχι τόσο σύντομα, αλλά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα λόγω
όσων επισήμανα πριν, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ασκήσει μια πολιτική η οποία, την οποία δεν μπορεί να την υποστηρίξει ιδεολογικά, αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει. Αυτό το οποίο φαίνεται προς τα έξω, προς την κοινωνία, είναι ουσιαστικά ότι, να, ας πούμε, χτες ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα πάρτι προκειμένου να καλμάρει κατά κάποιο τρόπο τους βουλευτές του. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν μόνο και μόνο για να συνεχίσουν να έχουν τα προνόμια τα οποία έχουν σαν βουλευτές ή σαν υπουργοί. Δεν πιστεύουν πραγματικά ούτε αυτά τα οποία ψηφίζουν, ούτε αυτά τα οποία θα έπρεπε να ψηφίσουν, είτε κάποιες μεταρρυθμίσεις τις οποίες θα έπρεπε να προτείνουν αντί για αυτά τα οποία έχει το μνημόνιο. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές το μνημόνιο έχει κάποιες γενικές κατευθύνσεις, τις οποίες η κυβέρνηση πρέπει να εξειδικεύσει. Εκεί είναι που υπάρχουν διαφορές μεταξύ εμάς, μεταξύ του κόμματός μας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, προφανώς και ψηφίσαμε και αυτή την δανειακή σύμβαση, προκειμένου και η χώρα να παραμείνει σε ευρωπαϊκή πορεία. Αλλά από εκεί και πέρα, τα δημοσιονομικά μέτρα είναι γενικά. Η κυβέρνηση οφείλει να τα εξειδικεύσει. Όταν γίνονται κάποιες κινήσεις με τέτοια προχειρότητα, δεν μπορούν εμάς να μας βρουν σύμφωνους. Mm-hmm. Και όσον αφορά αυτά τα οποία συζητήθηκαν, τα οποία θίχτηκαν μάλλον από τον κύριο Βαρτζόπουλο, είναι αδιανόητη η στάση του Πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα σχόλιά του. Και φυσικά και συνδέεται στη συνέχεια με τη δήλωση του κύριου Τσίπρα για ότι δεν θα πειραχθούν καθόλου μισθοί των δικαστικών. Δεν μπορεί να αποφασίζει η δικαιοσύνη βάσει του κλίματος. Και αν θέλει να αποφασίσει βάσει του κλίματος, δεν ξέρω αν το είδατε, χτες αποδοκιμάστηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Κορονάκι σήμερα το πρωί. Κύριε Δημητριάδη, δεν ήταν φάουλ του κύριου Τσίπρα που φώναξε τους πρόεδρους των δικαστήριων να τους πει τα μισθολογικά? Προφανώς στο Κολωνάκι θα αποδοκιμάζονταν ο πρόεδρος. Δεν θα αποδοκιμάζονταν, ας πούμε, στα Σεπόλια. Στο Κολωνάκι θα αποδοκιμάζονταν. Πού αλλού? Σοβαρολογείται τώρα ότι η συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τους προέδρους των δικαστηρίων είναι εκτροπή, ενώ η συνάντησή τους με τον κύριο Σαμαρά ήταν φυσιολογική? Οι ενστάσεις είχαν να κάνουν με το περιεχόμενο της συζήτησης. Το περιεχόμενο που είχε να κάνει μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι. Το εκεί περιεχόμενο της συζήτησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους προέδρους των τεσσάρων δικαστηρίων, των αντάτων δικαστηρίων, είναι μια φυσιολογική υπόθεση. Όπως κυβερνάει τον τόπο, οφείλει να συναντιέται. Μα δεν κυβερνάτε τελικά, κύριε Δημητριά. Δηλαδή, στο θέμα των θρησκευτικών τελικά, ποιος αποφασίζει η κυβέρνηση? Θα τα πούμε και τα θρησκευτικά. Αφήστε τα θρησκευτικά, γιατί μου φαίνεται ότι... Ναι, δεν σας συμφέρει το θέμα αυτό μάλλον. Εμάς. Όχι, έχετε μια συγκεκριμένη πολιτική θέση. Επιχειρούμε να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία που ξεκίνησε από το 2011. Ολοκληρώστε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κυβέρνηση είστε, ψηφίστε την. Σε ένα χρόνο. Μα γιατί δεν ολοκληρώσετε? Κάναμε καινούργια αναλυτικά προγράμματα και στο τέλος του χρόνου θα δούμε πώς τα παλιά βιβλία μπορούν να ταιριάξουν με τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα και θα αλλάξουμε και τα βιβλία εφόσον δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Όμως, για να ξαναγυρίσω το προηγούμενο. Και κλείστε, δηλαδή, για να πάω σε η ιστορία να τρέχει η Νέα Δημοκρατία πίσω από τους μεγαλοκαναλάρχες, να έχει αναστατώσει τη δικαιοσύνη τόσο που να αναγκάζει το πρόεδρος να πάει παραπίσω την ιστορία της τελικής απόφασης, επειδή ακριβώς οι πιέσεις από το σύμπαν της διαπλοκής είναι τόσο έντονες που δεν επιτρέπουν στους δικαστές να αποφασίσουν με μία ηρεμία στο περιβάλλον τους. Με μία ηρεμία στο περιβάλλον τους. Δημιουργεί αυτού του είδους τα προβλήματα. Όταν η κυρία Σακελαροπούλου στην παρέτησή της μιλάει για αρμυσιδικία τη στιγμή που η ίδια είχε ζητήσει να εξαιρεθεί από την εκδίκαση της υπόθεσης επειδή συγγενικό της πρόσωπο είναι δικηγόρος των καναλαρχών. Τι μου λέτε τώρα ακριβώς? Πού είναι η εκτροπή δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την ιστορία? Εσείς πότε πώς γνωρίζετε αυτό, ότι... Αυτό το κατεστημένο στον χώρο της δικαιοσύνης από τη Νέα Δημοκρατία που ακύρωνε δίκες. Κύριε Δημητριάδη. Να πούμε για την υπόθεση Βιεννόπουλου π.χ. Αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχιση της συζήτησής μας.